Η άμεση προσωπική συνάντηση του κάθε ανθρώπου με τον Χριστό, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι βασική επιδίωξη της πνευματικής ζωής και ο άνθρωπος έχει πνευματική ζωή στο ποσοστό που έχει συναντήσει τον Χριστό. Ο άνθρωπος που δέχεται διανοητικά, σαν ένα λογικό συμπέρασμα, την Ανάσταση του Χριστού που αποτελεί την πεπτουσία της χριστιανικής πίστεως, δεν έχει πνευματική ζωή. Επειδή λοιπόν η συνάντηση του ανθρώπου με τον Αναστημένο Χριστό έχει τόση σημασία, η Εκκλησία ανέπτυξε και προσφέρει έναν τρόπο, μία πορεία που κάνει δυνατή αυτή τη συνάντηση για όποιον την ακολουθήσει. Η πορεία αυτή αναπτύσσεται λειτουργικά στην περίοδο του Τριωδίου και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και οδηγεί τον πιστό βήμα προς βήμα σε αυτή τη συνάντηση. Η λειτουργική ανάπτυξη αυτής της πορείας έχει πραγματοποιηθεί με σοφία που προκαλεί ήλικος αυτόν που τη διαπιστώνει και κάθε στάδιό της είναι απόλυτα απαραίτητο. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας δεν είναι ούτε ευκαιρία για αποδραστικές μεταρσιώσεις, ούτε μία μαγική και άλογη διαδικασία, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο η χάρη του Θεού που εκπηγάζει από το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού προσλαμβάνει και μεταμορφώνει με τη συνένεση του ανθρώπου την ανθρώπινη κατάντια. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο η χάρη του Θεού κατέρχεται στην πιο χαμηλή βαθμίδα της ανθρώπινης καθημερινότητας και της εξαχριωμένης ανθρώπινης φύσεως και τη φέρνει βήμα προς βήμα σε μία αναζήτηση του Χριστού, σε μία συνοδηπορία με Αυτόν δια του πάθους και σε μία συνάντηση με τον Αναστάντα Κύριο για να την ανεβάσει τελικά στο θρόνο του Θεού αποκατεστημένη στη δόξα για την οποία Εκείνος τη δημιούργησε. Αυτή λοιπόν η πορεία, η λειτουργική πορεία, σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος, αφού ήδη ολοκληρώνουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εισερχόμενη από απόψε στην έκτη και τελευταία εβδομάδα των νηστειών, και η Εκκλησία μας σιγά σιγά μας προετοιμάζει για να εισέλθουμε στην εβδομάδα των παθών, να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία, αυτό το ταξίδι της Αρακοστής και να φτάσουμε στο λιμάνι, στην χαρά της συναντήσεως με τον Αναστάντα Κύριό μας. Οι μέρες και οι εβδομάδες αυτές είναι προετοιμαστικές και σήμερα, Κυριακή Πέμπτη των νηστειών, η Εκκλησία προέβαλε το πρότυπο και το υπόδειγμα της μετανοίας, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ας μας επιτραπεί όμως δύο λίγων να σταθούμε όχι στο πρόσωπο της Οσίας Μαρίας, αλλά στο θέμα αυτής της Κυριακής που ακούσαμε και το πρωί στους ύμνους και απόψε και όλη την εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη, που αυτό το θέμα δεν είναι τόσο γνωστό, αφού επήλθε σταδιακά μία αλλαγή στα θέματα τα λειτουργικά των Κυριακών. Και αυτό είναι η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Οι Κυριακές της Αρακοστής, από την αρχή μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, όπως γνωρίζουμε, είναι 5, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη. Όπως τις Κυριακές της προσπαρασκευαστικής περίοδου, έτσι και εδώ η υμνολογία έχει διαμορφωθεί από το θέμα της Ευαγγελικής Περικοπής. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην παλαιά εποχή το εορτολογικό περιεχόμενο αυτών των Κυριακών ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Αυτό το παρατηρούμε, όπως προείπαμε, στην υμνολογία των Κυριακών αυτής της περιόδου, που έμεινε ανέπαφη έκτοτε έως σήμερα. Έτσι, η πρώτη Κυριακή ήταν αφιερωμένη στους προφήτες, προφανώς σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν αφιερωμένη στην πτώση των πρωτοπλάστων. Τη δεύτερη Κυριακή διαβάζονταν η παραβολή του ασώτου Ιού, γι' αυτό και οι τριώδιοι κανόνες αυτής της εβδομάδος είναι εμπνευσμένοι από την παραβολή αυτή. Την τρίτη Κυριακή διαβάζονταν η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Την τέταρτη Κυριακή διαβάζονταν η παραβολή του καλού Σαμαρίτου και εδώ διατηρήθηκε την Κυριακή αυτή ο κανόνας και τα τριώδια και τα ιδιόμελα μέσα στην εβδομάδα. Και τέλος, η πέμπτη Κυριακή, η σημερινή, ήταν αφιερωμένη στην παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου.
Και εδώ, όπως προείπαμε, έχουμε τη διατήρηση του κανόνα την Κυριακή αυτή, καθώς και τριώδια και ιδιόμελα μέσα σε αυτήν την έκτη εβδομάδα. Τα σημερινά εορτολογικά θέματα των παραπάνω πέντε εβδομάδων έχουν αλλάξει όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, αφού η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, αφιερωμένη στην αναστήλωση των εικόνων, η δεύτερη Κυριακή αφιερωμένη στο μεγάλο νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μας και στη λοβάτη της Ορθοδόξου πίστεως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η τρίτη στην Σταυροπροσκύνηση, η τέταρτη στον Όσιο Ιωάννη τον συγγραφέα της Κλίμακος και η πέμπτη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Τα δε παλαιά αναγνώσματα των δύο Κυριακών δεύτερης και τρίτης, καθώς και μέρος της παλαιάς μονογραφίας, μεταφέρθηκαν στις δύο μεταγενέστερες προπαρασκευαστικές Κυριακές του Τριωδίου, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και την Κυριακή του Ασώτου. Το ζεύγος δε των δύο τελευταίων Κυριακών της Σαρακοστής, Τέταρτη και Πέμπτη, αναφέρεται στις μνήμες, όπως προείπαμε, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, αντίστοιχα προβαλόμενες ως φωτεινά παραδείγματα μετανοίας και ασκήσεως. Θα σταθούμε λοιπόν δύο λίγων σε αυτή την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, την οποία ακούμε στο λειτουργικό χρόνο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να δούμε πώς η Εκκλησία σοφά έχει τοποθετήσει αυτή την παραβολή κατά αυτή την Κυριακή μέσα από την υμνολογία πλέον και να δούμε σε τι μας χρειάζεται στο υπόλοιπο αυτής της περίοδου. Σε ένα σημείο της παραβολής ο Χριστός αναφέρει στο διάλογό του με τον πλούσιο ότι «επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε». Και πράγματι, η μεγαλύτερη τραγωδία του πλούσιου, αγαπητοί αδελφοί, στην παραβολή αυτή, οδυνηρότερη και σοβαρότερη και από αυτά τα βασανιστήρια της κολάσεώς του, ήταν το χάσμα που αισθανόταν μεταξύ αυτού και του Θεού, μεταξύ αυτού και του ίδιου του Λαζάρου, τον οποίο είχε περιφρονήσει στη ζωή αυτή. Γιατί το χάσμα, όπως γνωρίζουμε, άνοιξε η πτώση του ανθρώπου με την αμαρτία, είναι το σοβαρότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου από τη δικτύσεως του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο για να κοινωνεί μαζί Του. Ήθελε ο Θεός τη δημιουργία Του να την εισαγάγει μέσα στην ίδια τη ζωή Του, να τη θεώσει, να τη δοξάσει. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει ελεύθερα, καθώς δεν ήταν δυνατόν δια της βίας να υπάρξει μακαριότητα και δοξασμός και θέωση της κτήσεως. Και αυτήν την ελεύθερη απόφαση την ανέθεσε στον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο μικρόκοσμος που περιλαμβάνει μέσα του όλη τη δημιουργία και ενώνει τον υλικό και τον νοητό κόσμο, την κτήση με τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε αυτή την κοινωνία να μην την πραγματοποιήσει και τότε το χάσμα μεταξύ Θεού και κόσμου βάθινε περισσότερο. Η μεγαλύτερη τραγωδία του κόσμου είναι αυτό το χάσμα μεταξύ Θεού και κόσμου. Και το χάσμα αυτό έφερε τον θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα χάσμα. Ένα χάσμα μεταξύ του ενός ανθρώπου και του άλλου, γιατί ο θάνατος χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά ακόμη και μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, της ψυχής του και του σώματός του δηλαδή. Αυτό το χάσμα του θανάτου επεκράτησε πλέον σε όλη τη δημιουργία και σε όλη την ζωή των ανθρώπων. Και έρχεται ο Κύριος ακριβώς για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με την σάρκωσή του, αφού ενώνει και πάλι τα διαιστώτα. Έφερε αυτή την ένωση κτιστού και ακτίστου. Έφερε τη γεφύρωση του χάσματος που δημιούργησε η αμαρτία του ανθρώπου. Ενώ ο Κύριος έφερε αυτή τη γεφύρωση του χάσματος, η ελευθερία του ανθρώπου, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει, συντηρεί δυστυχώς αυτό το χάσμα. Υπάρχει διαρκώς μέσα στη ζωή μας ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ ημών και του Θεού και μεταξύ εκάστου από εμάς. Και ο πλούσιος της παραβολής έζησε όλη του τη ζωή μέσα σε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτού και του φτωχού Λαζάρου. Ήταν δίπλα του ο Λάζαρος, αλλά τους χώριζε ένα μεγάλο αγεφύρωτο χάσμα. Δεν τον συγκινούσε τον πλούσιο το δράμα που περνούσε ο φτωχός αυτός Λάζαρος,
που ήταν μόλις δίπλα του και ήθελε με τον τρόπο αυτό να συντηρήσει στη ζωή του το χάσμα που απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό, και συντηρώντας αυτό το χάσμα βρέθηκε τελικά μπροστά στον θάνατο. Και τότε πήρε μαζί του αυτό το χάσμα, και αυτό το χάσμα ήταν που τον καταδίωκε αιώνια. Ήθελε να απαλλαγεί. Παρακαλούσε τον Αβραάμ να επικοινωνήσει μαζί του, να στείλει ανθρώπους, τους συγγενείς του τουλάχιστον, να μεταφέρουν το μήνυμα ότι το χάσμα στη ζωή αυτή οδηγεί σε ένα αιώνιο χάσμα, σε μία ατελεύτητη βάσανο. Αλλά δεν ήταν πλέον δυνατόν. Δεν ήταν δυνατόν να γεφυρωθεί το χάσμα μετά τον θάνατό του. Και γιατί δεν ήταν δυνατόν? Διότι για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα πρέπει η ελευθερία μας να ασκηθεί και να απορριφθεί και να θελήσει, να επανορθώσει και να γεμίσει το χάσμα. Όσο ζούμε στη ζωή αυτή, μπορούμε τα χάσματα αυτά να τα γεφυρώνουμε, διότι έχουμε το σώμα μας, την ελευθερία μας και τον χρόνο στον οποίο μπορούμε να μετανοήσουμε και να γεμίσουμε τα χάσματα που δημιουργούμε στη ζωή μας. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει μετά τον θάνατο. Και τότε πλέον όλα μα όλα είναι ανεπανόρθωτα. Το χάσμα του πλουσίου από το Λάζαρο έγινε πια με το θάνατο των δύο αυτών αιώνιο και αγεφύρωτο για πάντα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία του πλούσιου της παραβολής, αλλά και πολλών ανθρώπων διαχρονικά. Είναι γνωστή η διήγηση που αναφέρεται στο Γεροντικό, όταν ο Αβάς Μακάριος ο Αιγύπτιος, περπατώντας στον δρόμο, βρίσκει ένα κρανίο και ρωτώντας το με το κρανίο αυτό, «Ποιος είσαι εσύ?», το κρανίο απαντά, «Είμαι ένας ιερέας των ειδώλων, ο οποίος έχω καταδικαστεί στην κόλαση». «Και πώς είναι εκεί τα πράγματα?» «Μόνο ένα θα σου πω», λέει το κρανίο. «Είμαστε όλοι δεμένοι, ο ένας στις πλάτες του άλλου, και δεν μπορούμε να δούμε τα πρόσωπα ο ένας του άλλου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταδίκη μας, ότι δεν μπορούμε να δούμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου». Όμως στη ζωή αυτή, αγαπητοί αδελφοί, μπορούμε να δούμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου, αλλά όταν αποστρέφουμε ο ένας το πρόσωπο από τον άλλον, αυτό θα μας ακολουθήσει αιώνια, γιατί αυτή είναι η επιλογή μας. Και ο Θεός σέβεται την επιλογή μας, σέβεται την ελευθερία μας. Ζούμε σε ένα κόσμο, όπως γνωρίζουμε, στον οποίο έχει αναχθεί σε ιδεώδες η ατομοκρατία. Ο καθένας κοιτάζει πώς θα περάσει πιο ωραία, πιο ευχάριστα στη ζωή αυτή, πώς θα αναπτύξει τη δική του ευτυχία και αδιαφορεί για τη δυστυχία των άλλων. Μήπως η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, η οικονομική, ακόμη και η υγειονομική και όλες οι άλλες κρίσεις σε αυτόν τον τόπο, δεν είναι αποτέλεσμα αυτού του χάσματος που υπάρχει όχι μόνο μεταξύ πλουσίων και πτωχών, αλλά μεταξύ όλων μας? Ένα χάσμα που δεν το γεφυρώνουμε, όπως άλλοτε γεφυρώναμε τα χάσματα σε δύσκολες στιγμές που τους πέρασε ιδιαίτερα η μεγαλύτερη γενιά με πολλές στερήσεις, ένα στο φαγητό του με αυτόν που δεν είχε. Η τραγωδία μας σήμερα δεν είναι αυτές οι πολλές κρίσεις, αλλά η τραγωδία μας είναι το χάσμα. Το χάσμα που χωρίζει τον έναν με τον άλλον, σε βαθμό που δεν ξέρουμε ακόμη και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι ποιος υπάρχει, ακόμη και στην ίδια μας την πολυκατοικία που ζούμε, ποιος είναι ο διπλανός μας, μήπως έχει κάποια ανάγκη ή μήπως χρειάζεται κάτι. Και το χάσμα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεγαλώσει πολύ, και αυτό σημαίνει ότι ήδη προγευόμαστε της κολάσεως, γιατί αυτή τελικά είναι η κόλαση. Δεν είναι η ανέχεια, δεν είναι η φτώχεια, δεν είναι η στέρηση των υλικών αγαθών. Ο Λάζαρος ήταν φτωχός, αλλά δεν είναι αυτό που βάρινε στην ζωή του αιώνια. Μπόρεσε και το ξεπέρασε ακόμη και μετά το θάνατό του. Μπόρεσε και έλυσε το οικονομικό του πρόβλημα, για να το πούμε έτσι. Κι αν ακόμα μπορέσουμε να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα ή τα οποιαδήποτε άλλα προβλήματα της ζωής αυτής, σε τι θα ωφεληθούμε όταν το χάσμα μεταξύ του ενός και του άλλου θα μας καταδιώκει αιώνια? Η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, είναι η κοινωνία των Αγίων.
η κοινωνία των ανθρώπων, η σύναξή μας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχουμε όλοι συναχθεί επί το αυτό στο ίδιο σημείο. Θελήσαμε έστω για μια στιγμή, για λίγη ώρα, να γεφυρώσουμε το χάσμα που μας χωρίζει. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Και γι' αυτό η μόνη μας παρηγοριά στη ζωή αυτή είναι η Εκκλησία και ο δρόμος και ο τρόπος που μας προτείνει. Και προπαντός η ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Λειτουργία, η οποία μας φέρνει στον ίδιο τόπο για να μοιραστούμε την ίδια τροφή, που είναι η τροφή μας που δίνει ο ίδιος ο Θεός με το σώμα και το αίμα του ίδιου του του Υιού. Να μοιραστούμε τον άρτο, το αντίδωρο, το κρασί, τα πρόσωπά μας, τη χαρά μας, γιατί αυτά είναι η μόνη ελπίδα αυτού του κόσμου. Έτσι λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό που υπάρχει η Εκκλησία και που είμαστε μέλη της, και αυτή θα βοηθήσει και θα μας βοηθήσει, γιατί πάντα ξέρει να βοηθάει τους ανθρώπους, όχι για να χορτάσουν την πείνα τους, αλλά για να γεφυρώνουν τα χάσματά τους. Και γι' αυτό ο καθένας μας ας καταβάλει κάθε προσπάθεια. Αυτή την περίοδο αυτό προσπαθούμε μέσα από τον ασκητικό αγώνα. Αυτό μας δείχνουν όλες οι μορφές ιερές των Αγίων και των Οσίων και ασκητών της Εκκλησίας μας. Τη γεφύρωση αυτού του χάσματος που έρχεται με την αμαρτία και την αποστασία από το θέλημα του Θεού. Τουλάχιστον αυτά τα μικρά χάσματα που έχουμε με τους διπλανούς μας, αυτά ας τα γεφυρώσουμε. Με τους εχθρούς μας, με αυτούς που μας βλάψανε, με αυτούς που μας συκοφάντησαν και μας αδίκησαν. Να γεφυρώσουμε αυτά τα χάσματα, να συμφιλιωθούμε, να συμπονέσουμε εκείνον που δεν έχει και να μοιραστούμε με εκείνον που στερείται. Έτσι, αν πορευτούμε, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή αυτή, γεφυρώνοντας τα χάσματα όσο πιο πολύ μπορούμε, τότε ναι, να είμαστε βέβαιοι πως θα γιορτάσουμε αληθινό Πάσχα, αληθινή χαρούμενη φωτιστική Ανάσταση. Τότε θα μπορέσουμε να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, που εκεί δεν υπάρχει πλέον χάσμα, αλλά υπάρχει ενότητα όλων μας μέσα στο Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν μας καλεί στις υπόλοιπες μέρες που απομένουν να ασκήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας, να αγωνιστούμε περισσότερο με τους τρόπους και τους δρόμους που μας προτείνει, για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε καλύτερα το Θεό, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπό μας, και έτσι με πληρότητα εσωτερικής χαράς, με πληρότητα εσωτερικής ειρήνης, να εορτάσουμε την φωτοφόρο και λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, αυτήν την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ζήσουμε, αφού πρώτα έχουμε γεφυρώσει τα χάσματα που μας χωρίζουν. Νιν απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.